Τώρα, ολοκληρώσαμε μια πρώτη υλοποίηση και είδαμε κάποια προβλήματα σε αυτήν που οδηγούσε την υλοποίηση να είναι σχετικά αργή. Οπότε, στη δεύτερη υλοποίηση που θα κάνουμε, η οποία θα είναι η υλοποίηση μέσω αντεστραμμένων δέντρων. Και όταν λέμε αντεστραμμένα δέντρα, τι εννοούμε στην ουσία? Ότι σε ένα κανονικό δέντρο έχουμε ότι η ρίζα, για παράδειγμα, δείχνει στα παιδιά της, έτσι. Όπως είχαμε υλοποιήσει κανονικά τα δεντράκια μας, και επίσης μετά τα παιδιά δείχνουν στα εγγόνια και ούτω καθεξής. Οπότε υπάρχει μια κατεύθυνση στους δείκτες από τα πάνω επίπεδα προς τα κάτω επίπεδα. Τώρα, στα αντεστραμμένα δέντρα θα ακολουθήσουμε μια διαφορετική σύμβαση. Δηλαδή, αντί η ρίζα να δείχνει στα παιδιά, τα παιδιά θα δείχνουν στη ρίζα. Και αν εστιάσεις το ενδιαφέρον σου σε αυτό εδώ το κομματάκι, ας πούμε, βλέπεις ότι η ρίζα είναι ο κόμβος 4 και έπειτα τα παιδιά της, δηλαδή ο κόμβος 2 και ο κόμβος 5, δείχνουν στο 4. Τώρα, θα δούμε πώς ακριβώς αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε τη δομή για τα ξένα σύνολα. Στη δεύτερη, λοιπόν, και αποδοτικότερη υλοποίηση των ξένων συνόλων, χρησιμοποιείται αυτή η απεικόνηση μέσω αντεστραμμένων δέντρων. Και τώρα, κάθε κόμβος περιέχει το αναγνωριστικό του και ένα δείκτη προς το γονέα του. Δηλαδή, έχουμε για παράδειγμα ότι ο κόμβος 3 έχει ως γονέα τον κόμβο 1. Αυτό το ρόλο βαράνε οι δείκτες. Και αποθηκεύεται βεβαίως και το αναγνωριστικό του κάθε κόμβου. Ενώ η ρίζα κάθε δέντρου αντιστοιχεί στον αντιπρόσωπο του συνόλου. Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα δεντράκι. Αυτό το δεντράκι υλοποιεί ένα σύνολο και ο αντιπρόσωπος του συνόλου είναι ο κόμβος, ο οποίος δεν έχει γονέα. Και πώς το υποδεικνύουμε αυτό προγραμματιστικά? Βάζουμε το δείκτη αυτού του κόμβου να δείχνει στον εαυτό του. Οπότε, αν το parent αυτού του κόμβου είναι ίσως με τον εαυτό του, τότε σημαίνει ότι αυτός ο κόμβος είναι και ο γονέας, είναι η ρίζα του δέντρου και επίσης είναι και ο αντιπρόσωπος του συνόλου που περιέχει το 1 και το 3. Τώρα, επί της ουσίας εδώ παρατηρήσω ότι έχουμε στο παράδειγμα τρία σύνολα. Το πρώτο περιέχει το 1 και το 3, το δεύτερο περιέχει το 2, το 4 και το 5 και το τρίτο σύνολο περιέχει το 6. Και επίσης χρειαζόμαστε και έναν πίνακα, ο οποίος να αναφέρεται στα στοιχεία. Δηλαδή, έχουμε εδώ το στοιχείο 1, το στοιχείο 2, το στοιχείο 3, το 4, το 5 και το 6, και έχουμε και ένα δικτάκι μικρό, το οποίο δικτάκι λέει πού βρίσκεται αυτός ο κόμβος συνολικά μέσα στη δομή. Και έτσι, λοιπόν, μπορούμε να εντοπίζουμε τους κόμβους μας αμέσως και επίσης ακολουθώντας το μονοπάτι από τον κόμβο μέχρι και τη ρίζα του δέντρου, μπορούμε να βρούμε το αντιπρόσωπο. Δηλαδή, θέλουμε να βρούμε, ξέρω εγώ, ποιος είναι ο αντιπρόσωπος του συνόλου που περιέχει το 5. Πηγαίνουμε με το δικτάκι μας κανονικά και βρίσκουμε το κόμβο του 5 και αμέσως μετά ακολουθούμε τον γονέα και φτάνουμε μέχρι τον κόμβο ο οποίος δείχνει στον εαυτό του. Άρα, λοιπόν, λέμε ότι ο αντιπρόσωπος του 5 είναι ο κόμβος 4. Τώρα, η παραπάνω διευθέτηση, λοιπόν, αντιστοιχεί στα ξένα σύνολα 1, 3, 2, 4, 5 και 6 με αντίστοιχους αντιπρόσωπους στα στοιχεία 1, 4 και 6. Και τώρα, μια σημαντική παρατήρηση, στη ρίζα κάθε δέντρου θα κρατάμε επίσης το ύψος του δέντρου, ώστε να κάνουμε πιο αποδοτικές ενώσεις δέντρων. Θα το δούμε αυτό, αλλά πρακτικά έχουμε μια πληροφορία η οποία θα είναι ακριβής μόνο για τις ρίζες των δέντρων. Δηλαδή, θα πούμε τώρα ότι ο κόμβος ο 1 έχει ένα ύψος το οποίο είναι ίσο με το 1. Γιατί λέμε, ας πούμε, θυμάσαι στα δεντράκια, ότι ένα δεντράκι το οποίο έχει μόνο ρίζα λέμε ότι έχει ύψος 0, αμέσως μετά ένα δεντράκι το οποίο έχει και ένα παιδί λέμε ότι έχει ύψος 1, ένα δεντράκι το οποίο έχει και εγγόνια λέμε ότι έχει ύψος 2. Οπότε ο κόμβος ο 1, ο οποίος αντιστοιχεί σε αυτό εδώ το δέντρο, θα του έχουμε χώσει ότι το ύψος του είναι 1. Ομοίως και αυτό εδώ το δεντράκι θα έχει μια εγγραφή η οποία θα λέει ότι το ύψος του είναι 1 και αυτό εδώ το δεντράκι θα λέει ότι έχει ύψος 0. Αυτό για να κάνουμε αποδοτικές ενώσεις. Λοιπόν, να δούμε λίγο την υλοποίηση κάποια χαρακτηριστικά. Έχουμε ότι η MakeSet θα κατασκευάζει ένα μονοσύνολο και θα θέτει το ύψος του κόμβου να είναι ίσο με το 0, σαν και αυτό εδώ έτσι, σαν τον κόμβο 6. Η FindSet μετά θα ακολουθεί το δίκτυο του γονέα μέχρι τη ρίζα και θα επιστρέφει τον κόμβο ρίζα, άρα, λοιπόν, θα επιστρέφει τον αντιπρόσωπο. Και η Union θα βάζει το γονέα του συνόλου με το μικρότερο ύψος να δείχνει στη ρίζα του συνόλου με το μεγαλύτερο ύψος. Αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική πράξη και να του ρίξουμε και μια ματιά εδώ πάλι στη διαφάνεια. Έχουμε δηλαδή ότι φαντάσου ότι ήθελα να ενοποιήσω αυτό το δεντράκι με αυτό εδώ το δεντράκι. Τώρα, έχω μια πολύ σημαντική πληροφορία ότι το ύψος αυτού του δέντρου είναι 1, ενώ το ύψος αυτού του δέντρου είναι 0. Οπότε τι θα κάνω? Θα πάρω τη ρίζα του δέντρου που έχει το μικρότερο ύψος και θα πάω να τη χώσω να δείχνει στη ρίζα του κόμβου, στη ρίζα του δέντρου που έχει το μεγαλύτερο ύψος, εντάξει. Άρα, λοιπόν, με τον τρόπο αυτό, η ενοποίηση δύο δέντρων στην ουσία δεν θα αλλοιώνει το ύψος
του δέντρου το οποίο έχει το μεγαλύτερο ύψος. Δηλαδή αυτό είχε ύψος 1, αν το ενοποιήσουμε με ένα δεντράκι το έχει μικρότερο ύψος, τότε το συνολικό ύψος του αρχικού δέντρου δεν αλλοιώνεται. Πότε θα αλλοιώνεται το ύψος ενός δέντρου? Θα αλλοιώνεται εφόσον τα δύο δεντράκια έχουν το ίδιο ύψος. Αν έχουν διαφορετικό, παίρνουμε το μικρότερο και το βάζουμε να δείχνει στο μεγαλύτερο. Αν έχουν όμως ίδιο ύψος, όπως για παράδειγμα αν ενοποιούσα αυτό εδώ το δεντράκι με αυτό εδώ το δεντράκι, τότε στην περίπτωση της ισότητας θα παίρνω μια αυθαίρετη απόφαση και για παράδειγμα θα βάζω τη ρίζα όμως, έτσι, του ενός δέντρου να δείχνει στη ρίζα του άλλου δέντρου. Αυτομάτως αυτό θα αυξήσει και το ύψος, οπότε πρέπει να κάνω και μια διόρθωση και να πω ότι εδώ ας πούμε το νέο ύψος του δέντρου είναι ίσο με το 2. Αυτές είναι οι βασικές ιδέες της υλοποίησης, δεν υπάρχει κάποια άλλη ιδέα, αλλά η υλοποίηση, κάνουμε μια παρατήρηση τώρα επί αυτών των βασικών ιδεών, μπορεί να οδηγήσει σε εκφυλισμένες μορφές. Παραδείγματος χάρη, ένα δέντρο που έχει μετατραπεί σε μια αλυσίδα, χωρίς να έχουμε βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη υλοποίηση. Φαντάσου για παράδειγμα ότι πηγαίνω αρχικά και φτιάχνω ένα μονοσύνολο το οποίο περιέχει το 1 και μετά φτιάχνω και ένα μονοσύνολο το οποίο περιέχει το 2. Και έπειτα κάνω ένα union και επειδή έχουν το ίδιο ύψος αυτά τα δύο, θα πάω και θα βάλω το δεντράκι που έχει ύψος 1 να δείχνει στο δεντράκι το οποίο έχει ύψος 2. Αμέσως μετά φαντάσου ότι έρχεται ένα δεντράκι το οποίο έχει ύψος 3 και έπειτα ότι ένα δεντράκι το οποίο έχει ύψος 4. Και πες ότι ενοποιώ το 3 με το 4. Και μετά, εφόσον αυτά εδώ τα ενοποιήσω και πες ότι τα ενοποιώ πάνω στο 2, θέλω να παρατηρήσεις τώρα ότι αρχίζει να κατασκευάζεται μια δομή, η οποία δομή έχει μια μεγάλη πολυπλοκότητα. Δηλαδή, αμέσως μετά φαντάσου ότι θέλω να ενοποιήσω, ας πούμε, το 5 και πηγαίνω και βάζω το 5 να είναι ένα μονοσύνολο και αμέσως μετά πάνω στο 5 βάζω, κρεμάω το 6 και πάνω στο 6 κρεμάω το 7. Και έτσι λοιπόν οδηγούμαστε και τα ενοποιώ αυτά τα δύο τα δεντράκια. Τώρα, στην περίπτωση που τα ενοποιήσω, επειδή αυτά τα δύο έχουν το ίδιο ύψος, πάλι θα έχουμε μια τέτοια μορφή και όπως καταλαβαίνεις αυξάνεται το ύψος του δέντρου. Τώρα, αλυσίδα δεν θα έχουμε ακριβώς, αλλά θα έχουμε τώρα μια δομή η οποία δεν μας αρέσει. Αυτό το πράγμα δηλαδή μπορεί να οδηγήσει σε μια πολυπλοκότητα η οποία πάλι δεν είναι καλή. Ωστόσο, θα δούμε μια καταπληκτική τροποποίηση, μια πολύ έξυπνη ιδέα της FineSet, ώστε να θέτει όλους τους κόμβους που συναντάω ως παιδιά του κόμβου αντιπροσώπου και θα βελτιώνει την πολυπλοκότητα για να ενώσουμε τους νη κόμβους. Πρακτικά η ιδέα η οποία υπάρχει είναι η εξής, ότι όταν πηγαίνω να κάνω μία ενοποίηση και φαντάσου ότι κάνω ας πούμε την ενοποίηση του κόμβου 7 με την ενοποίηση ας πούμε ενός άλλου δεντρακίου, έτσι, τότε κατά τη διάρκεια που θα κάνω τη find set, γιατί ο αντιπρόσωπος του κόμβου 7 είναι ο κόμβος 2, τότε υπάρχει ένα κολπάκι προγραμματιστικό και μάλιστα εξαιρετικής πολυπλοκότητας, έτσι ώστε την ώρα που το ψάχνω, να βρω δηλαδή από το 7 στο 6 στο 5 και μετά στο 2, το αποτέλεσμα αυτής της πράξης, της find set, να πηγαίνει και να ρίχνει όλους τους κόμβους αυτούς και το 7 και το 6 και το 5 ως παιδιά του κόμβου 2. Και με τον τρόπο αυτό τα κρεμάμε όλα πάνω στον κόμβο 2 και έτσι γλιτώνουμε πολυπλοκότητα μετά. Είναι στην ουσία σαν να κατασκευάζουμε μια δομή δέντρων όπου έχουμε τη ρίζα και ύστερα όλα τα παιδιά είναι κατευθείαν πάνω σε αυτό τον κόμβο. Εντάξει, αυτός είναι ο στόχος, να φτιάξουμε μια τέτοια δομή και αυτό θα το επιτύχουμε αμέσως μετά προγραμματιστικά. Πάντως, αυτά όσον αφορά τα αντεστράμμενα δέντρα και όπως θα δούμε στη συνέχεια, η πολυπλοκότητα αυτής της δομής για οποιαδήποτε πράξη θα είναι σχεδόν σταθερού χρόνου και αυτό βέβαια είναι εξαιρετικό. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά αναλυτικά στην υλοποίηση στη